Λουκέτο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμός στις υπεραγορές τροφίμων που πωλούν τα πάντα πλέον. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα είδος αθέμητου ανταγωνισμού, για τον οποίο εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους οι έμποροι. Εδώ βλέπουμε να δημιουργείται με το καινούριο lockdown, μάλλον συνεχίζεται ο αθέμητος ανταγωνισμός. Είχαμε, όπως και την προηγούμενη φορά, που εκεί, εν πάση περιπτώσει, δείξαμε και λίγο και εμείς δική μας ολιγορία, αλλά είδαμε ότι τα μεγάλα καταστήματα έχουν, που έχουν τα πάντα μέσα, συνεχίζουν και πουλάνε και καταναλωτικά αγαθά, τα οποία πουλάμε εμείς, είμαστε εξειδικευμένα καταστήματα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρουν τρόπο να απομονώσουν τους κωδικούς στους οποίους δεν μπορούν να πωλούνται. Αυτό είχε συμβεί και στη διάρκεια της ολικής απαγόρευσης του Μαρτίου. Οι έμποροι και τότε είχαν ζητήσει να γίνουν παρεμβάσεις και να αποσυρθούν οι κωδικοί. Με το πρόσχημα της υπεραγοράς τροφίμων έχουν βάλει τα πάντα μέσα και συνεχίζουν και τα πουλάνε. Ενδεχομένως να κινηθούμε και νομικά για αυτό το θέμα, διότι στη Γαλλία και στη Γερμανία απαγορεύτηκε να πωλούν αυτά τα πράγματα. Τα έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο και απαγορεύουν και στους πελάτες να πηγαίνουν προς αυτούς τους διαδρόμους. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε και εδώ, για να μην δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι εις βάρος όλων μας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά που πηγαίνουν τα κέρδη από αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές και τα ολιγοπόλια. Για μια ακόμα φορά αισθάνονται αδικημένοι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την μικρομεσαία επιχείρηση. Υποστηρίζουν ότι θα κάνουν υπομονή, ελπίζοντας να αλλάξουν τα δεδομένα.